σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Καλώς ήρθατε λοιπόν στον αγώνα. Εντάξει. Πανικός με το πιο διάσημο οπαδό στο μπασκετάκι εναντίον των Tegrity Farms σε ένα παιχνίδι το όπου ο πανικός έχει τα ποήτα Ερακλούς, μια δύσκολη ήττα ενώ οι Tegrity Farms και αυτή ποήτα προέρχονται τους Σαλούκα Titans με 36-74. Πανικός με τις αυτές τις ωραίες που δεν είναι αυτή η απόφαση τη CL εμφανίσεις με τα μαύρα Tegrity Farms. Θέλω να δηλώσω και σε κάμερα την μεγάλη μου χαρά και συγκίνηση που γνωρίζω τέλος τον Πανικάρα ως νονός εντός αγωγικών του ως νονός εντός αγωγικών. Μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή επιτέλους. Έχουμε συνοηθεί να ξέρετε όσο θα κάνουμε καλύτερη την μετάδοση. Όσοι γνωρίζετε γνωρίζετε. Να δούμε λοιπόν πού θα καταλήξει το σημερινό. Οπότε σε περίπτωση που δεν ακούσουμε κάπου, καλύτερος λόγος που ακουγόμαστε βρίσκεται στην κερκίδα. Πάμε για την επίσης λοιπόν των Tegrity Farms. Μπάλα περνάει στα χέρια του Σικίδη. Την πάσα που θα επιχειρήσει ο Μελάνθιος του Κύρης δεν θα είναι αποτελεσματική. Αντωνάκης χωρίς επιτυχία. Να πούμε τα εξής τους δύο ανθρώπους που δώσαν τη συνέντευξη νωρίτερα. Ο Αντωνάκης, ο οποίος στέλνει τα χαιρετίσματα στην Αθήνα, έχει τα καλύτερα και την περαστικά και καλή δύναμη στο συμπαίκτη του, που έχει πιθανή μερική ρήξη χιαστών για να μπορέσει να επανέλθει γρήγορα. Απ' την άλλη, ο Μελάνθιος Μπουκίδης αρχικά μας πήρε λίγη ώρα για τη συνέντευξη. Αποβοληθήκαμε πάρα πολύ όμορφα με το όνομά του. Είναι ένα πολύ όμορφο όνομα, Μελάνθιος. Μας καθήλωσε ευχαρίστω. Και αυτός κάνει την ανασκόπηση και δοδικά του σχόλια σχετικά με την διοργάνωση. Και ως ποτέ εμφανιζόμενη η ομάδα έχει δει τα θετικά στοιχεία, θέλει να δει κι άλλα, είναι στην αναγνώριση ακόμα. Όλη η ομάδα και θέλουν να δουν το πώς και τι θα συμβεί. Αυτά τα γρήγορα και από τις δηλώσεις. Να δούμε τώρα και έχουν να δώσουμε δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ το σπάσιο του Παπά δεν είναι επιτυχημένη. Αντωνάκης. Πολλές προφορία τον πανικό. Μπαλά εκτός. Πάλι μπάλα στο Χρυσοδονάκι. Απέναντι. Τσατσάς. Μπάλα δεν μπαίνει εντός. Ξανά στα χέρια του. Δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν την επίθεση. Και μάλλον πανικού. Ο 0-0 στα πρώτα 2,5 λεπτά παραμένει. Μελάθος Μπουκίδης. Δεν περνάει. Μπάλα. Αλλάζει ξανά χέρια. Κυκλοφορεί το πανικό. Αντωνάκη στο σουτ. Πολύ επιτυχία. Θετικό το rebound. Άλλη μια ώρα στην γωνία, πάλι προς το αποτέλεσμα και πάλι εκτός από τα χέρια του Θελεκίδη. Δεν βάζει Θελεκίδης, αλλά δεν περνιέται. Θελεκίδης ακόψει. Θα ψαχτούν οι επιλογές. Τα χέρια του Μανουλίδη, θα πάρει το σουτ, παραμένει στο 0. Ο Γιώργος στα χέρια του Σουφέ, αλλά χωρίς τη θεία Κοντόπουλου.
Κατοχή στα χέρια της ομάδας του Πανικού. Κοντόπουλος, Αντωνάκης, θα πάρει το σουτ. Ακόμα δεν έχει σπάσει το 0 σε καμία από τις δύο πλευρές. Που περάσει τα πρώτα 4 λεπτά της κανονικής της ευρωματικού υποσχετικού χρόνου. Θα περαστεί χαμηλά το σουτ χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Τσιγκίδη. Δύο βολές αχέρι του Κοντόπουλου. Πρώτη έφεση. Το πρώτο καλάθι για σήμερα στην κάτω του Πανικού. 1-0. Για τις δύο θετικό rebound το Τσελεκίδη όμως. Κατά Κοντόπουλος ξανά. Το σουτ. Από τα χέρια της Κοντόπουλος χωρίς ηλικία. Μουσικίδης αφήνει στα χέρια του Μανουλίδη. Εκεί μέσα. Δεν σκοράρει. Παίρνει το rebound όμως. Ούτε σε δεύτερη. Αντιαθλητικό, το οποίο θα χρεωθεί σε αυτήν τη φάση ο Τσιγκίδης. Τσιλικίδης θα εκτελέσει την βολή. Παραμένει το 1-0. Χωρίς καλάθι οι βολές. Σουτ χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Κοντόπουλου. Παπά δεν περνάει, πλέσει τη Σελεκίδη. Θα βγούμε σε πιασμό. Ο Γιώργος, τελάχιστο βογείο στον Σελεκίδη. Κατά τη 45 προσπαθία. Προσπαθεί να αρπάξει, αλλά δεν μπορεί. Εκεί πέρα ο Μανελίδης. Τσελεκίδη με πολύ καλή άμυνα σήμερα. Κοντόπουλος. Τζατζάς. Εμμανουλίδης. Δώσε Μάριε. Θα πάρει το σουτ. Σε φάνηση πάνει και έξω. Ακόμη μια ευκαιρία πάει αναποτελεσματικά. Με πίνεση την Κρήτη Φάρμς. Έχουμε καλάθι. Καλάθι για την ομάδα. Το την Κρήτη Φάρμς εκπάρα. Μάλιστα για τρεις. Η απάντηση. Μουκίδης, η μπάλα. Στην μπάλα χαμηλά. Αλλάζει κατοχή. Time out. Από την πλευρά του Πανικού.
και την κακή πάσα του Μανελίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο 3 λεπτά που λείπονται 1-3 το σκορ για την ομάδα των Integrity Farms. Επιστρέφουμε μετά το time out. Παραφορά στα χέρια των πανικού. Έχουν μπει γραμματίκας και Δημήτρης Σοφογιώνος, αρχηγός της ομάδας του πανικού. Έχουν κάτι Τσελεκίδης και Κοντόπουλος. Κατεβάζει ο Γιακάκης. Και έχουμε βήματα από τον Χατζηδανάση. Αντωνάκη θα αφήσει τον Παρασκευά στην απέναντι πλευρά. Χωρίς την ομάδα του πανικού. Βάζοντας τα γέλο σουτ. Φάουλ χαμηλά, το οποίο θα κάνει ο Μπουκίδης. Την baseline θα γίνει η επαναφορά. Πίσω, μετά, πίσω, πίσω. Θα σε βάσει από τον Αντωνάκη. Θα πέρασει πολύ ωραία πάσα κάτω από την μπασκέτα και θα σκοράρει ο γραμματίκας. Πολύ ωραία ασίστ του Αντωνάκη. Πάνε για τον διασμό, γρήγορα. Σαν να παίρνει λίγο φόρα η ομάδα των πανικού. Και το κλέψιμο. Παρασκευά ανέβει. Θα αφήσει πάνω τα λάθη, τα 3. Time out από πλευρά των Tech Defense, 1-22 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Στρέφουμε λοιπόν με τους Tech Defense που γράφουν την κατοχή. Κατεβάζει ο Σουγιακάκης. Γράφει πάνω από πάνω. Βάζει εκτός. Επαναφορά, Μαμιλίδης. Να πάρει την μπάλα. Ο Γιακάκης θα κρατήσει. Στην λήξη το σουτ. Και είναι φάουλ. Κερδίζει 2 βολές. Κερδίζει το φάουλ κατά την μπασκέτα από τον Χατζηδανάση. Τον έχει πολύ πολύ εύκολη. Για 3. Για 6, 9-3 πλέον.
Για πολύ καλή άμυνα του ομάδου του Πανικού, του Παρασκευά να κλέβει. Ανεβαίνει. Αφήνει, κερδίζει. Και φάου. Ο Γραμματίκας. Πέμπτο ομαδικό. Ο διοικητής στη γραμμή των Βολών, στη τελευταία 26,64. Έφυγε η πορεία 13. Και θα μείνει και ενισχυτικό το rebound όμως. Μίσης ο Σοφόλου Γιώργος. Δίνει στον Παρασκευά. Θα πάρει το σουτ για 3. Θα πάνε 5 διαφορά σε ψήφιο. 13-3 πριν την ομάδα του Πανικού. Μανουηλίδη Χρήσταν, μετά την μπάλα, δεν σκοράρει, στη λήξη δεν έχουμε ξανά καλάθι. 13-3 η πρώτη περίοδος, η ομάδα του Πανικού. Πολλά να πούμε δεν έχουμε, περιμένουμε για τη συνέχεια. Επιστρέφουμε για την δεύτερη περίοδο. Τι να κάνουμε, πάρε! Όπου η ομάδα του Τέκρι Φάλος έχει την κατοχή. Πάμε! Ατζανίδης. Θα κερδίσει το φάουλ Παρασκευά. Και τις δυο βολές. Βολίδη πάει στο στόχο. Ούτε και η δεύτερη. Παρασκευάς. Βάλα στη γωνία. Όχι η δικιά του σούτ από τον Παράξιο Βολίδη. Ο Γιακάκης. Προσπαθεί να περάσει. Προσπαθεί να περάσει στον Παρολίδη σκοπό. Κύριε Μανελίδη. Και από τα χέρια του Αρτζανίδη στα πόδια του Παρασκευά. Αρτζανίδης. Πολύ ωραία πάσα και τον Εμμανουλίδη που σκοράρει. Παρασκευάς κατεβάζει την πλευρά του Πανικού. Τελεκίδης, δεν μπορεί να σκοράρει. Κατοχή για την Σέντρη Φάρς, γίνει έξω από τα χέρια του Γραμματίκα. Ο Γιακάκης, ο Λαρτζανίδη. Σαλά το Γιακάκης, μέχρι μέσα, αν πιέσει καλά, παρασκευάζει λάθο με περιθώρια. Κυλίσει τον Γιώργος. Ταυλό στεφάνι και έξω. Και μετά δεν μπορεί ούτε ο Παλάς του Βολός. Ωραία κίνηση του Πολιακάκη και του Δοφάου. Επιστήμωσα σε 20. Σε 20. Παραφορά του Στέκη Διπάρου. Μανουηλίδης. Για τον τελικό. Επίσης κάνει ο Μαρτζανίδης. Να πήρα την μπάλα. Επιστρέφει με λάθος Μπουκίδης στη θέση του Πολιακάκη. Μπάλα στον Γιώργο, στον Έτερο. Λεωφορεία Τελεκίδης, Παρασκευάς. Θα πάρει το σουτ. Έστοχο. Ανεβαίνει και φορά σε 10-16-5. Πάμε και επίσης και την Πάρς. Μπάλα δεν θα περαστεί. Καλαδίκας κλέβει. Παρασκευάς.
ακόμα ένα σουτ. Χωρίς προσελπίσεις να πάει το rebound. Να είναι στο Φογιώγος. Δημήτρης τώρα. Τσελεκίδης. Δεν υπάρχει καλάθι. Μανουλίδης. Τα χέρια του Θανάση. Θα το κλέψιμο. Παραπλευράς. Και έχουμε διακοπή για τερματισμό. Στον Δημήτρη, τον Γιώργο. Επιστρέψαμε στο... Για να τους προλάβαμε. Έχουμε την κατοχή για την ομάδα του Πανικού. Την κυκλοφορία. Κοντόπουλος, Μαλακητός Παρασκευάς. Τελευταία πέντε. Πάει μέχρι μέσα, δεν μπορεί να σκοράρει. Παραμένει όμως κατοχής του στο Πανικού. Αφού μπάλα και εκτός από τα χέρια του Τσιγκίδη. Τελεκίδης, Παρασκευάς. Δεν γίνει το σουτ. Γραμματίκας, Παρασκευά, ξανά Γραμματίκας θα πάρει το σουτ. Και κατοχή για την ομάδα του Τέκου του Βάρους. Κίδης, μελάνος του Κίδης, αφήνει στα χέρια. Σίκο! Του Μανουή, του Μελίδη, το σούτ χωρίς εμπιστία από τον Κίδη. Δεν μπορεί να ελεγχθεί από τα χέρια του Κοντόπουλου. Κατέβασαν το όλμα Ελλάδα του Μπουκίδη. Καλά του και φάου, το οποίο θα κερδίσει εδώ πέρα ο Μανουλίδης. Πολύ ωραία το μικροκίνηση. Το οδηγήσει στη γραμμή των βόλων για συμπληρωματική βολή. Έσε και η βολή. 16-8. Μπράβο! Το κλέψιμο θα ολοκληρωθεί, θα ολοκληρωθεί. Το κλέψιμο θα έχει κάποια τα χέρια του Μανελίδη. Μελάνε, γρήγορη πάσα. Το καλάθι δεν έρχεται από τον Τσιγκίδη. Και πρώτο, από το δεύτερο χρόνο έρχεται 16-10. Παρασκευάς. Παρασκευάς, δεν μπορεί να σκοράρει. Αν τον έχεις να κρατήσει την μπάλα. Γραμματίκας, τα 5 δεύτερα. Παρασκευάς. Καλάθι και φάουλ. Δεκαοχτώ, δέκα. Δεκαεννιά πλέον. Κύριε στην μπάλα. Και στην Κίδη, το κλέσιμο εκεί για τον Παρασκευά. Τώρα μέχρι μέσα, στην καλάθι κιόλας. Αντωνάκης, 21-10, τώρα στους 11. Ο Κίδης αφήνει στα χέρια του Μανουηλίδη. Συνεργασία, η κύριε Ζεμπορή, σε λεκύβη. Το σκοράρι, είναι πέντε διαφορά πλέον, 23-10. Ένα
αλλά δεν έχουν επισημάνει διεκτής. Ο Παπάς δεν μπορεί να σκοράρει. Παρασκευάς. Σταματάει την επίθεση ο Μανουλίδης. Και γίνεται αλλαγή Πολιακάκης στην θέση του Μανουλίδη. Προφορία, Αντωνάκης, μπάλα εκτός, Παρασκευάς, ξέρει ότι έχει χρόνο, δεν πάει για βιασύνες. Αφήνει Τσελεκίδη, πολύ ωραία, γρήγορη συνεργασία, χωρίς ενισχύα όμως. Στα χέρια του Τσιγκίδη, θα πάρει το σουτ. Δεν μπορεί να σκοράρει. Αντωνάκη για να τρέξει. Δεν βγαίνει όμως ο συνδυασμό. Γυρίσει όμως το τον τρέχει του Φάρνς. Σουτ για τρεις χωρίς ερετησία. Στον κόρη πάμε σε Λεκίδη. Να το κλέψιμο. Με λάθος του Κίδης. Βρίσκει ο Τσελεκίδης, μπάλα παραμένει στους Take the Farms. 11 δεύτερα. Τσιγκίδης. Τεράρι. Παρασκευάς. Θα περάσει. Μπάλα εκτός, Τζορνάκης. Συνεχίζουμε μετά από μια μικρή διακοπή. Απομένουν πλέον. Το σκορ είναι 26-12 με την ομάδα του Πανικού. Δούμε την επόμενη κλέψη του Τσελεκίδη. Πολύ ωραία συνεργασία την ομάδα του Πανικού. Αλλά εδώ θα αποδοθεί ο Παρασκευάς. Θα κλέψει το πας. Για τους Take the Farms. Πολιακάκης, στα χέρια του Μανελίδη και μπάλα, το απόγειο του Παπά εκτός, κατοχή για τον Πανικό. Παρασκευάς, στα χέρια του Κοντόπουλου, ξανά Παρασκευάς, γιατί είναι αλλαγή μεταξύ των δύο. Το Κοντόπουλου να παίρνει το σουτ, χωρίς να σκοράρει όμως. Κίδης, απεραστή πάσα, παπάς, χωρίς καλά να φάλουμε στις δύο βολές. Φάλω το που κάνει να μαθηκάς. Έχουμε και αλλαγή. Εδώς είναι ο Τσατσάς, Κοντόπουλος εκτός. Παπάς. Είμαστε τώρα και στη δεύτερη. Παραμένει το 26-12. Πολλές εργασίες είναι εκεί, με τα λεπτά και το καλάθι. Τελευταία 45 δεύτερη και την δεύτερη περίοδο. Περασί, ωραία πάση να πά. Πολιακάκι στο σουτ. Στεφάνη. Τζορνάκης, μπάλα. Θα καταλήξει ο Παρασκευά. Χωρίς επιτυχία. Ο Κίδης. Με
τελευταία μάλλον επίθεση για την δεύτερη περίοδο. Παπάς, χωρίς επιτυχία, παρασκευάς μακριά, χωρίς και αυτός να πηγαίνει κάτι, 28-12, τέλος της δεύτερης περίοδου λοιπόν, θα το δούμε σε ημίχρονο. Επιστρέφουμε λοιπόν για την τρίτη περίοδο, με την ομάδα Πανικού να έχει over double score, υπερδιπλάσιο προβάδισμα, στο 12-28. Θα κάνει να κάνει 30. Κατοχή για την ομάδα που παραμένει όμως. Παλαξό στα χέρια του Τσατσά. Αντωνάκης. Το σούτο τελική του Γαμαλίκα δεν έχουμε καλάθι. Τελική της rebound. Κοντόπουλος. Δεν θα εγκοκλέψει μου από τα χέρια του Αρτζανίδη. Πάμε, πάμε! Μανουλίδης. Χρήστος. Μπορείς να κρατήσεις εδώ ο Χατζηθανάσης. Αθακλέψει ο Τσελεκίδης. Το Σαββί και όλος ο ενθουσιασμό. Αντωνάκης. Ο Μπρασκολάρη. Μπορείς ο Τσελεκίδης. 30-12. Εμμανουηλίδης. Στη γωνιά δεν θα πάρει το σωστό από εκεί πέρα ο Ανδρέας Κίδης. Θα πάρει Εμμανουηλίδης χωρίς εκκλησία. Αντωνάκης, με το Κοντόπουλο, τον Αντωνάκης, πολλές κυκλοφορία από την ομάδα του Πανικού. Τσατσάς μέχρι μέσα, χωρίς το ταπλό δεν μπορεί. Εμμανουηλίδης. Μέχρι μέσα, παρά δεν βοηθάει σήμερα. Αντωνάκης, δεν μπορεί με την πρώτη, ούτε με τη δεύτερη. Παπάς, τη γύριση μπορεί να συγκρατήσει. Παραφορά στα χέρια του Γραμματίκα. Λίγο ποδόσφαιρο, να αλλάξουμε το άθλημα. Κατοχή και την ομάδα του Πανικού παραμένει. Παλά αρκετά μακριά. Τσελεκίδης θα πάρει το σουτ. Συνεχίζει η κατοχή για το Πανικό. 5 δεύτερα. Γραμματίκα στο σουτ. Δεν σκοράει Τσελεκίδης. Έχει τέλος απευθείας μετά. Εμμανουηλίδης, ο οποίος δεν έχει φορηθεί το σουτ. Σουτ από τον Ανδρέα Μπουκίδη, δεν υπάρχει καλάθι. Πολύ ωραία πάσα. Τσελεκίδη, Γραμματίκας και είναι βήματα. Ατζανίδης, μπάλα, θα το κατεβάσει. Μανουηλίδης. Θα βρει τον εμβριασμό. Ωραία πάσα για τον Αντωνάκη, θα σκοράρει. 34-12. Ανδρέας Μουκίδης. Το σουτ με επιτυχία από τα χέρια του Τσιγκίδη.
Τον Άκης αφήνει στην γραμματίκα, δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Και παραφορά, δεν θα γίνει στο χέρι του Πανικού. Και την Πάρις, το σουτ, χωρίς επιτυχία. No look assist, μία, δύο, και το καλάθι. 36-14. Με την επίθεση είναι το κλέψιμο. Αλλά ξαναρπάζει Τζιγκίδης. Το φάουλ θα κάνει τα τσάς πάνω στον Τσιγκίδη. Δύο βολές σε χέρι του Τσιγκίδη. Πρώτη εκτός. Στεφάνη στην κορυφή του ταμπλό. Στεφάνη μέσα. Και εδώ μακρινή πάσα. Δεν υπάρχει καλάθι, κάνε το Κοντόπουλος μπορεί. Και έχουμε τα βήματα από τον Θανάση. Θανάση ο Γιώργος σας χωράρει. Έχουμε time out από την πλευρά του Take the Fans, 48-15, 4-39 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Επιστρέφουμε μετά το time out των Take the Fans. Κατεβάζουμε λάθος της κύρις. Βάλα στα χέρια του παπά. Ξανά του κύρις. Το σπίτι πολύ ωραία, μπορεί να σκοράρει. Κοντόπουλος την μπάλα. Και φάουλ από τα χέρια του Μανελίδη. Κοντόπουλος θα πείσει στον Παρασκευά. Παρασκευάς θα κάνει πολύ ωραία συνεργασία. Αλλά εδώ γίνεται το λάθος. Θα πάει για το κλέψιμο. Μέσα φάουλ και αντισμένο από τον Τσιγκίδη, θα οδηγεί στη γραμμή των βολών. Και εδώ 16. Μπορείς επίσης. Και είναι τα βήματα που θα κάνει ο Θανάσης Παπαγιώργος. Και εκεί πάνω στην επίθεση Μανουλίδη. Τα χέρια του Μανελίδη. Κυκλοφορία πολύ ήρεμη και συλλογισμένη. Εδώ ο Ξελεκίδης απλώνει ξανά τα χέρια του. Είναι το κλέψιμο. Τζατζάς. 40-16.
πληροφορία. Πάλι στην κρυφάρμουσα για τον Μανουλίδη. Τα πάντα είναι σκοράρι. Κάνε τα 18. Κοντόπουλο στην μπάλα. Καλά του Παρασκευάς, ένα Κοντόπουλο, θα πάρει το σουτ. Χωρίς επιτυχία. Του Σοτσελεκής που φαίνεται. Αλλά φαίνεται να είναι καλά. Πρέπει στη θέση του Αντωνάκης, προληπτικά. Κύρισε ο σουτ, δεν σκοράρει την μπάλα για την ομάδα του Πανικού. Παρασκευάς, θα βρει τον Κοντόπουλο. Θα πάρει το σουτ ο Παρασκευάς για τρεις, πολύ συνεχεία. Πανελίδης. Το ριπάου τα αφήνει για τον Ελλάδιο Βικίδη. Και Παρασκευάς, Πανελίδης εδώ. Φτιάξει τις επιλογές του, το Θόρυ Μπάου. Μένει μπάλα στα χέρια των Τεκνιφάλους. Χρήστος, Χρήστος! Τα έχουν επιλογές, λύσεις, να μειώσουν σχετικό στρατηγική ιδέα. Και το σούτ αυτό δεν είναι να βοηθήσει από τα χέρια Τσικίδη. Δύο λεπτά πλέον στην απομένουν για την τρίτη περίοδο. Ντονάκη στα χέρια του Σοφόπουλου. Πολύ ωραία συνεργασία. Και το καλάθι του Κοντόπουλου. Εμμανουλίδης. Μετά την μπάλα. Στον Μπουκίδη. Είναι το κλέψιμο. Παρασκευάς, πάρα είναι δυνατή. Θα την κρατήσει όμως. Θα πάει το σούτ από την γωνία. Χωρίς επιτυχία. Τελευταία 75 δεύτερα πλέον. Απομένουν για την τρίτη περίοδο. Μανουλίδης. Πολύ ωραία κίστη, πολύ ωραία καλάθι. Δανάκης Σοφόπουλος. Πάλι τον Μανουηλίδη. 54,1 δεύτερα. Κοντόπουλος στην μπάλα. Αντωνάκης θα πάρει το σουτ. Για 3-45-20. Δεν απαντάει ο παπάς. Αλλού κοιτάει, αλλού δίνει εδώ πέρα Παρασκευάς. Παίρνει την μπάλα πίσω. Θα πάρει το σούτ από απόσταση. Χωρίς ηλικία. Όλη η επίθεση στα χέρια των Τέγκρι Φάρμς. Μανουηλίδης. Πάλι τον Αντωνάκη. Αναφθάνω την πλάγια γραμμή. Τελευταία 8 δεύτερα. Αμιλίδης. Στη λήξη. Χωρίς επιτυχία. Τέλος της περίοδου. 45-20 το σκορ. Επειδή η ομάδα του Πανικού. Διαφορά και βάση και του γενικού σκορ είναι υπέρ ασφαλείας. Δύσκολα ανατρέπεται αυτό. Αλλά δούμε τι έχει να δει για να γίνει και στην τέταρτη περίοδο. Τέταρτη και τελευταία περίοδος λοιπόν. Στο 25 η ομάδα του Πανικού. 45-20.
εναντίον των Τέκερ Χάρα. Πρώτο εμφανιζόμενοι. Δεν στου αγώνα του παράλληλα. Νομίζω ότι έχει να γίνει όσα κλείσει το παιχνίδι. Μπουκίδη για τον Τσικίδη. Αντιθανάσει αφήνει στο Μανουλίδη. Μπουκίδη. Παπά. Τον Πασκόλαρη. Τονάκη. Βλέπω τον Μπουκίδη. Τα αντίστοιχα τον Παρασκευά. Πατάει εκτός. Δεν μπορεί να κρατήσει την κατοχή η ομάδα των Πανικού. Μουκίδη αφήνει στο Μανελίδη. Πόσο είναι ο Χατζανάφη. Μανελίδη θα πάρει το σουτ. Δεν μπορεί να σκοράρει. Τονάκη. Παρασκευάς. Να τον άκρη θα αφήσει στο Γιώργο, θα πάρει το σουτ. Κοντόπουλος ο ριμπάμ. Θα τα μαζέψει από μπροστό. Εμμανουλίζει την μπάλα. Μουκίδης. Με πληροφορία την εκδηφάρση. Δεν μπορώ να βλέπω όμως επίθεση. Και είναι θύματα να κάνει ο Τσάτσας. Με λάθος Μπουκίδης με την μπάλα. Και γίνεται φάουλ από τον Θανάση τον Γιώργο. Θα οδηγεί στην γραμμή των βολών. Και έχουμε αλλαγή στη θέση του Μανουλίδη. Να επιστρέψει ο Παπάς. Ο Αρτζανίδης. Βολή εκτός. Θα πω πάει πανικά, θα πω διχθέν την πτήση στις δύο τη βολές στο Μέλλα Μουκίδη. Κοντόπουλος. Την Παρασκευά. Θα φοριώσω τον Ντονάκη από εκεί δεν μπαίνει καλάθι. Θα αρπάξει ο Μανελίδης. Με λάθος Μουκίδης. Θα γίνει το Ατζανίδη. Πολλιά συνεργασία. Το σουτ χωρίς επιτυχία όμως. Δεύτερη ευκαιρία. Έστω από το σουτ. Από το Τσικίδη. Παρασκευάζει την μπάλα. Μετά Χαστουκίων συνεχίζεται η φάση. Αντωνάκης. Πολύ ωραία τον ελεύθερο, ο Γιώργος φάουλ. Θα κάνει ο Μανελίδης. Γραμματίκα στη θέση του Αντωνάκη. Παρασκευάς, είναι το Τσάτσα, Κοντόπουλος. Πολλή κυκλοφορία από την πλευρά του Πανικού. Μανελίδης κι άλλο φάουλ. Πάλι στον Γιώργο. Δεν είναι τη συνότητα, αλλά είναι επιθετικό το ριμπάου. Γραμματίκα στη γωνία για τρεις. Είναι το καλάθι. Και περίοδο δεν είναι σκοράρει η ομάδα Πανικού. Yeah.
γύριζε μπορεί. Ο Γιώργος μετά τα πλήκη έξω. Παρασκευάς, μπάλα. Τσάτσας. Στη λήξη, το σουτ. Χωρίς επιτυχία. Μιας Μπουκύρης. Αφήνει την μπάλα στον Αρτζανίδη. Πάει μέχρι μέσα. Κοράει ο Τσικίδης. 5 πόντι στον Τριφάνο, 5 στην τελευταία περίοδο. Παρασκευάζει για 3. Το πόδο καλά αφήνει το 4 λεπτό στην τέταρτη περίοδο. Και time out. Βιβλία των Τέγκρι Τιφάρων 48-25, 5-53 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου και του αγώνα. Επιστρέφουμε λοιπόν, δεν υπόλοιπα κάτι λιγότερο από 6 λεπτά μπασκετικού χρόνου τουλάχιστον. Χωλιακάκης, εφορία ξαναπάει μπάλα σε αυτόν και δίζει το φάουλ τον Θανάση τον Χωλιώργο. Όχι, είναι βήματα. Παρασκευάς, πάσα στον Γιώργο, θα πάρει το σουτ, έστω το εκτός κάμερας. Παρασκευάς, αυροκοπιέται. Θα γελάει ο Γιώργος. Σαν λένε, τέλους. Πολύ ωραία κίνηση. Και το καλάθι από τα χέρια του Βιλιακάκη. Είναι 27. Γραμματήκα σε μπορεί εδώ πέρα, Παρασκευά στο rebound. Για 3 στο σουτ. Δεν μπαίνει μπάλα. Πολιακάκης. Είναι η παρέμβαση από τον Παρασκευά. Το τέψιμο χάρτη, χάρτη από τον Τσάτσα. Και φάου από τον Πολιακάκη. Παραφορά Τσάτσας από απόσταση στο σουτ. Μπάλα εκτός. Κακής. Μπάλα, το χωρί. Έχουμε καλά και το φάουλ. 5-29 πλέον. Να δούμε και συμπληρωματική βολή. Αλλά φεύγονται αλλαγές. Αντωνάκης και Τσελεκή της θέσης του Γιώργου και του Τσάτσα. Πολύ εκτός και Κοντόπουλος. Πάει μέχρι μέσα, καλά και φάου. 52-29. Ζωαρκή είναι εκτός και έχουμε θετικό rebound. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πώς θα κάνουμε την επίθεση. Παρασκευάς, Αντωνακάκη. Αντωνάκη χωρίς στοιχεία. Είναι δραματικά σε εκεί. Καλάθι. 54-29. Και
54-31. Κυκλοφορία. Πανικός. Το σούτο του γραμματίκα χωρίς επιτυχία. Θετικός ο rebound τον Αντωνάκη. Κοντόπουλος, δεσκοράδι, Τσελεκίδης. Ούτε αυτός μπορεί, τρίτη επίθεση για την ομάδα πανικού. Αντωνάκης για τη λύση, όχι, πού είναι αυτός. Επειδή πάρασε με την Μανελίδη χωρίς επιτυχία. Παρασκευάς. Τελεκίδη γραμματίκας. Να πάει αυτό το σουτ. Να κερδίσει και τον φάουλ. Να τον Τσιγκίδη. Τρίτο ομαδικό. Οδηγεί στην γραμμή των βολών. Τον γραμματίκα. 55-31. Έξω η δεύτερη, αλφαιρικό rebound. Για τις καλύτερες φάσεις πήγε να γίνει εδώ πέρα. Μπορούν και μόνο. Ο Λιακάκης. Το σουτ χωρίς επιτυχία από τον Τζανίδη. Παρασκευάς. Παρακολούσε μια καλύτερες φάσεις. Στο καλύτερο καλάθι μπορούσαμε να πούμε. Σηκώνεται χωρίς κάποιο παραπάνω. Τελευταία δύο λεπτά. Πολύ ωραία. Μπάλα στον Ανδρέα Μικίδη. Αλλά δεν μπορεί να σκοράρει. 55-31. Εκεί στην εργασία το πανικό και καλάθι. Καλάθι το οποίο έχει να κλειδώσει στην εργασία το Κοντόπουλο. Καθώ δευτερόλεπτα πλέον. Για να το πει, δεν μπορεί να συμβεί. Πολιακάκης. Αφήνει στον Τσιγκίδη. Θα πάρει το σουτ μπάλα εκτός. Αντωνάκης κατεβάζει. Περνάει στο Κοντόπουλο. Για να πάρει το σουτ. Πάει παρασκευάς από απόσταση. Έστοχα. 60-31. Καθώς οδεύουμε πλέον στο τελευταίο λεπτό για σήμερα. Για να αρχίσουμε να κάνουμε σιγά σιγά και το κλείσιμο, έχει τα ακούσει αρκετό κόσμο. Μην πανικάρα. Τόσο δεν μπορεί να μην ακουστεί. Όπου είναι πάλι οικογένειες και σύντροφοι, πολύ γνωστοί στον απεχτό, να στηρίξουν και τις δύο πλευρές. Ένα κλίμα το οποίο είναι κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ. Μας κάνει και μας πιο ευδιάθετους. Όλη στην διοργάνωση είναι αυτά που αναζητάμε. Δούμε πού θα κλείσει το παιχνίδι. Double score, 62-31. Τελευταία επίθεση. Όλοι για τους τέγκρις διφάρους. Αν επιλέξουν να την πάρουν. Πολιακάκης. Πλαίσιο δύο παρασκευά. Δεν θα πάει μάλλον για επίθεση. Και έχουμε το τέλος, 62-31 μετά το σκορ. Η ομάδα των του Πανικού θα πάρει τη νίκη. Πρώτη νίκη για φέτος. Εδώ ήρθε το τέλος για σήμερα. Θα παιχνίσουμε πολλά χαμόγελα. Έχουμε το κλείσιμο για σήμερα, 62-31 υπέρ της ομάδας του Πανικού.